Κρατούμενοι τώρα στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, προχώρησαν σε μια ξεχωριστή κίνηση, σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς κατασκεύασαν σπιτάκια για αδέσποτα ζώα. Συνολικά 30 σπιτάκια για αδέσποτα ζώα. Πάμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με την κυρία Ειρήνη Μολφέση, η οποία είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. Κυρία Μολφέση, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Βλέπω το χαμόγελό σας. Είναι να χαμογελά κάποιος μέσα από αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την συνεργασία που έχουμε με την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και με τη στήριξη της Συμμαχίας για την Ελλάδα, είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικός, και όλοι μαζί προτείναμε δηλαδή αυτό το πράγμα, να ενεργοποιηθούν κρατούμενοι για να βοηθήσουν τα δέσποτα. Θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο έχει και μεγάλη συνέχεια. Μόνο δηλαδή θετικά μηνύματα προκύπτουν. Δίνουν αυτοί οι άνθρωποι την ευαισθησία τους, την ανθρωπιά τους, την αγάπη τους. Ξέρετε, κάποιος είχε πει να ευαισθητοποιηθούν οι κρατούμενοι και δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ νομίζω μια χαρά ευαισθητοποιημένοι είναι. Το θέμα είναι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την φιλοζωία τους. Και νομίζω ανταποκριθήκανε σε καταπληκτικό βαθμό. Και στον Κορυδαλό, στην Αθήνα δηλαδή, και στην Αλικαρνασσό και στην Κασαβέτια, στο κέντρο κράτησης Κασαβέτιας, το οποίο είναι για νέους, και που και εκεί πέρα γίνεται 30 σε κάθε κέντρο κράτησης θα γίνει αυτή τη στιγμή. Τους δίνουμε είναι την πιλωτικό αφορμή. Το πρόγραμμα. Τους δίνουμε το όχημα, τους δίνουμε το βήμα να δείξουν αυτή την ανθρωπιά και αυτή την ευαισθητοποίηση. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αναφορικά τώρα με τον αριθμό των κατασκευών, συνολικά 30 σπιτάκια. 30 στην Αλικαρνασσό, 30 στην Αλικαρνασσό, 30 στην Κασαβέτια και 30 στον Κορυδαλό. Περίπου, έχουμε πει για πρώτη να βάλουμε περίπου 100, τώρα ποιος θα κάνει τα 10 περισσότερα θα δούμε. Αυτό ήταν το πρώτο budget που είχαμε για να αρχίσουμε και αρχίσαμε πιλωτικά επειδή εκεί πέρα υπήρχαν τα εργαστήρια ξυλουργικής. Θα δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να επεκταθούμε και πιο πέρα. Πού θα κατευθυνθούν τα σπιτάκια αυτά? Σε οργανώσεις φιλοζωικές που έχουν καταφύγιο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή για να πάνε στον δρόμο, είναι μεγάλα σπίτια, μεγάλα σπιτάκια. Ναι. Αλλά για να πάνε σε καταφύγια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο έχουν ζοριστεί όλα αυτά τα χρόνια οι φιλοζωικές οργανώσεις με 10 χρόνια κρίσης και ένα χρόνο εγκλεισμό και COVID και... Είναι όλοι πολύ έτσι ζορισμένοι και οικονομικά και από όλες τις πλευράς. Οπότε να μπορέσουμε να δωρήσουμε σπίτια, θα δώσουμε 20 αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, εφόσον ήδη βρίσκονται στην Αλικαρνασσό, στην Κρήτη τα σπιτάκια. Μπορεί να δώσουμε και τα άλλα 10. Θα δούμε. Υπάρχουν πολλές ανάγκες, θα πρέπει να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Έχουμε δώσει στην Αττική ήδη σε μερικά. Όσο κατασκευάζονται, θα δίνουμε. Όμορφη ξεχωριστή πρωτοβουλία και μακάρι να μπει και ένα φρένο βέβαια στο φαινόμενο των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης του αριθμού τους, για να είμαι ακριβής. Συμφωνείτε? Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα και να σας πω και κάτι άλλο όμως, και το θέμα της κακοποίησης εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Μα δεν ήθελα να το πω, ότι χαίρομαι που το λέτε εσείς. Μα δεν είναι. Εδώ πέρα είναι περιστατικά τα οποία ντροπιάζουν όλη την Κρήτη και είναι σε μηνιαία βάση. Έχουμε και ένα περιστατικό. Έτσι είναι δυστυχώς. Δεν είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας, αλλά είναι η Κρήτη. Σίγουρα, είναι ένα κακό παράδειγμα. Μάλιστα. Σίγουρα. Η ατζέντα σας για το επόμενο διάστημα τι περιλαμβάνει, ο σχεδιασμός σας τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, κοιτάξτε, η ατζέντα σε σχέση με τα σπιτάκια είναι να φτιάξουμε και άλλα σπιτάκια και να βρούμε μετά και άλλες συνεργασίες, δηλαδή πάντα με το Υπουργείο αυτό, τη Γενική Γραμματεία. Σωστά. Να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και άλλα πράγματα μέσα στις φυλακές που μπορούν να βοηθήσουν τα ζώα. Μάλιστα. Να ευχηθούμε... Θα ανακοινωθούν αυτά, μόλις φτιαχτούν θα ανακοινωθούν. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις ξεχωριστές σας δράσεις. Να είστε καλά. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να δώσουμε στην Κρήτη κάποια σπίτια, ασχέτως αν οι οργανώσεις δεν είναι στην ομοσπονδία τη δικιά μας. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ομοσπονδία που έχει ακριβώς, έδρα την Κρήτη. Ακριβώς, σωστά, βέβαια. Θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μα δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν τα ζώα. Δεν νομίζω να υπάρχουν. Να. Μάλιστα. Προφανώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Εγώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.